Amdexella Studios, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα άλλο καινούριο βίντεο της Amdex. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Τι θα δούμε σήμερα? Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε έναν καλεσμένο, μία καλεσμένη πολύ δύναμη. Και έχουμε και το τρίτο μέλος της Amdexella Studios, φυσικά, που σας τον παρουσιάσαμε. Είναι ο φίλος μας ο Παπα George, όπου είναι το πρώτο του βίντεο. Και φίλε μας Παπα George. Την ενότητα Παπα George. Φίλε μας Παπα George, θέλω να μου πεις τι θα δούμε σήμερα. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Θα σας γνωρίσουμε τη φίλη μας τη Δέσποινα, η οποία θα μας πει τη γνώμη της για το μηχανάκι, το δικυκλάκι το οποίο θα παρουσιάσουμε. Είναι ένα μηχανάκι το οποίο είναι μικρά κυβικά, λίγα κιλά, είναι κατάλληλο για ανθρώπους που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους κοντά στο σπίτι τους, να πάνε στο σούπερ μάρκετ, να κάνουν κάποιες δουλειές απλές. Λοιπόν, αυτό το μηχανάκι είναι ευκολοδίγητο, έχει εύκολο τιμόνι, είναι χαμηλό. Το μηχανάκι αυτό είναι ό,τι πρέπει για ανθρώπους που θέλουν να κάνουν τις δουλειές τους σε κοντινές διαδρομές. Φίλες και φίλοι, πάμε να παρουσιάσουμε το μηχανάκι. Όπα, 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 όπα. Πήγαινε λίγο πιο πίσω, πήγαινε λίγο πιο πίσω. Πάμε, 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 πάμε. Πού πάμε, γυρνά πίσω. Καλά είσαι, καλά είσαι. Έλα πάλι όπως πήγες. Λοιπόν, και αφού τελικά βρήκαμε το σημείο που θέλουμε να συνεχίσουμε με το βίντεο μας, επιτέλους, φίλε μου Παπα George, θέλω να συνεχίσουμε να δούμε σχετικά με λίγα τεχνικά χαρακτηριστικά τι γίνεται με το συγκεκριμένο δεσπάκι, μάλιστα, στην ουσία. Καταρχήν θέλω να μου πεις σχετικά με το τι είναι, δηλαδή πόσα κυβικά είναι καταρχήν. 50 κυβικά, 3,5 ύπους, 102 κιλά. Μπράβο. Το συγκεκριμένο βγάζει 45 με 50 χιλιόμετρα τελική, εύκολο στην οδήγηση, ελαφρύ τιμόνι, πάνω απ' όλα. Να αναφέρουμε ότι είναι τετράχρονο αεροψυχτό, έτσι, είναι πολύ σημαντικό, όπως και τα πιο πολλά βεσπάκια βέβαια, έτσι. Και να τονίσουμε ότι τουλάχιστον για το ύψος του και το βάρος του είναι πολύ καλό για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερα ψηλοί, δεν έχουν πολύ δύναμη για να κρατήσουν ένα μηχανάκι πιο βαρύ. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Πιστεύω ότι είναι βολικό. Είναι ότι πρέπει για πόλη. Είναι αυτό που λέμε για την πόλη, για βιές. Πίσω από ό,τι ξέρω πρέπει να χωράει ταμπούρο. Είναι με σιαγόνες πίσω. Έχουμε φρένα σιαγόνες. Μπροστά έχουμε τακάκια. Λοιπόν, μπροστά έχουμε ανάρτηση πάρα πολύ καλή. Δισκόφρενο. Δισκόφρενο μπροστά, ναι. Τι άλλο να πούμε. Το κοντέρ μας δείχνει 80. Το κοντέρ δείχνει 80, αλλά λόγω του τετράχρονου κινητήρα δυστυχώς δεν μπορούμε να το πάμε και παραπάνω. Με κάποια άλλα πραγματάκια. Ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, μας έχει ένδειξη λαμπάκι βενζίνης, λαμπάκι check, για το check της μηχανής. Για τα λάδια, ναι, μπράβο. Μας έχει τα κλασικά φλασάκια που έχει κάθε μηχανάκι. Έχει ένδειξη ώρας, ένδειξη στάθμιση της βενζίνης, όχι ψηφιακά, δεν μιλάμε για ψηφιακά, ψηφιακά έχει μόνο την ώρα. Να πούμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δικυκλάκι μας εδώ διαθέτει μεγάλο αποθηκευτικό χώρο, το οποίο χωράει ένα κρανάκι, χωράει ψώνια, κάνει το οτιδήποτε χρειαστείτε. Αλλά είναι εύκολο, ικανοποιητικό, για κλείνουμε σέλα για ένα πενιτάρι. Ακριβώς. Θέλω να μου πεις, να περάσουμε λίγο στην κατανάλωση. Να θυμάμαι καλά, η κατανάλωση πρέπει να ήταν 2,3 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Ναι, είναι πολύ λίγη. Είναι πολύ λίγη και ναι, για τις μέρες μας που έχει πάει στο οικονομικό. Πολύ, είναι πολύ οικονομικό μηχανάκι. Βέβαια, οικονομικό. Βέβαια. Λοιπόν, θέλω να μου πεις κάτι άλλο. Εσύ που το έχεις οδηγήσει το μηχανάκι, θέλω να μου πεις αν όντως είναι βολικό, αν όντως τα φρένα του τσιμπάνε καλά, είναι απότομα, δεν είναι, πώς το έχεις δει, με τα λάστιχα, τις ρόδες. Τα φρένα είναι ό,τι πρέπει, ώστε ένας άνθρωπος να αποφύγει ένα ατύχημα, αλλά χωρίς να σταματήσει τα καριέρα. Δηλαδή, είναι για αποφυγή ατυχήματος καθαρά τα φρένα. Πιάνουν τα φρένα εννοείται, αλλά
και λόγω των κυβικών, επειδή δεν πηγαίνουμε πολύ μεγάλη ταχύτητα, είναι ό,τι πρέπει αυτή τη στιγμή. Όπως κάθεσαι κανονικά, στάση οδήγησης. Πώς το νιώθεις? Είναι ξεκούραστη, πολύ ξεκούραστο. Η σέλα είναι πάρα πολύ αναπαυτική και μαλακή, διότι σε άλλα μηχανάκια που έχουν και πάνω. Και καλό έτσι, είναι λίγο φαρδιά και. Ναι. Και για το συνοδηγό. Και για το συνοδηγό. Στο σημείο εδώ στο πλάι να δείξουμε ότι εδώ παίρνει το κλειδάκι για να ανοίξει η σέλα και ο αποθηκευτικός χώρος που διαθέτει. Εδώ αυτοκολλητάκια το έχουμε κάνει πιο. Αυτοκολλητάκια βέβαια που τα έχει κάνει πιο έτσι. Εδώ πέρα. Και τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν έχω κάποιο αρνητικό κάτι. Δεν έχω να πω κάτι αρνητικό. Το μόνο που μένει είναι να πάμε στη δοκιμή από το δίκτυο. Ωραία. Πάμε στη δοκιμή. Sometimes a disaster, sometimes we're free. Oh, you take the long way to stay close to me. I don't want another, I just wanna breathe. You take me higher, you stay close to me. Oh, I feel so alive, feel so alive. The door won't close my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. Για πες μας, φίλε Παπατζόρτς, πώς το βλέπεις? Πολύ ωραία. Είναι πολύ διαφορετικό. Εγώ λέω ταιριάζει πιο πολύ στη Δέσποινα. Θα το διηγήσει και η Δέσποινα. Κατέβα κάτω, δεν σου ταιριάζει καθόλου. Θα το πάρει η Δέσποινα. Πάμε για καφέ, πάμε για καφέ. Πώς το βλέπεις αυτό το Βεσπάκι? Εντάξει, πιστεύεις θα γυρίσει? Έχει αρχίσει να έχουν αργήσει λίγο για δοκιμή. Για πήγα. Να δούμε, πάω στην αρχή. Εκτό έχουμε και το Medley εδώ πέρα. Άμα χρειαστεί κάτι, πάμε και του παίρνουμε. Για πάμε. Έχω την εντύπωση ότι η Δέσποινα είναι λίγο καλύτερη. Κατά λίγο στην οδήγηση. Το είπα εγώ, το είπα, ταιριάζει καλύτερα στη Δέσποινα το Βεσπάκι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα για να κάνουμε αυτό το ρημάδι, το κλείσιμο, εδώ πέρα, η τελική άποψη για το μηχανάκι. Το προτείνεις, δεν το προτείνεις, σε ποιος το προτείνεις? Εγώ σε οδήγηση, παιδιά, το προτείνω. Δηλαδή, και ο κάτοχος που το έχει, του το παίρνω αρκετές φορές για να πω να κάνω τη δουλειά του τριγύρω. Όπα. Κάτσε να μας πει η αγγελεγιά. Που το δείξα κι εγώ. Ήταν πολύ βολικό. Εύκολο συνοδήγηση. Ναι, πώς το δείτε? Εγώ σε είδα πήγες κομμάτια και λέω ο Αλέκος δεν το πήγε έτσι. Και μάλιστα παιδιά βγήκε και ένα σκυλί και όμως δεν έχασε την ψυχραιμία της. Μιλάμε, μπράβο, είσαι φοβερή όλος. Λοιπόν, αυτό είναι το σημερινό μας βίντεο που είχαμε να παρουσιάσουμε. Τώρα σας άρεσε, δεν σας άρεσε? Πιστεύουμε να σας άρεσε. Είναι το πρώτο βίντεο στην ενότητα Papa George. Ναι, θα προχωρήσουμε. Θέλω να μας πείσουμε τι μπορούμε να δούμε στο μέλλον. Και να πούμε ότι θα προσθέσουμε φωτογραφίες από μοτοσυκλέτες μεγάλων κυβικών που είναι ή παλαιού τύπου ή καινούριου τύπου και οπωσδήποτε είναι πιο. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ανεβαίνουμε σε άλλα επίπεδα. Έχουμε BMW το 1200 HP2. Έχουμε πολλά πράγματα. Αυτά ωραία. Θέλει να δει ο κόσμος. Θα βάλουμε φωτογραφίες. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε για τον χρόνο σας, να ευχαριστήσουμε τη Δέσποινα. Ιδιαίτερα τη Δέσποινα που μας ανέχτηκε τόσες ώρες εδώ πέρα μες στο κρύο. Thank you, Δέσποινα. Ευχαριστούμε, Δέσποινα. Σου ταιριάζει, Σου ταιριάζει. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε πάντα καλά. Γεια σας. Γεια σας.